για το δεύτερο πυλώνα συντάξεων, όπως για παράδειγμα η παροχή κινήτρων για την ενδυνάμωσή του. Ταυτόχρονα ευρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση προκειμένου να αναβαθμίζουμε το δίχτυ κοινωνικής προστασίας, ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες ομάδες των συνταξιού. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η περαιτέρω στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά και της κυβέρνησης γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνω πως καμιά σύνταξη ή επίδομα που αφορά τους χαμηλοσυνταξιούχους δεν έχει μειωθεί τουναντίον. Με απόφαση της κυβέρνησης παραχωρήθηκε αύξηση στο επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων από 9,5% μέχρι 13,3% με μεγαλύτερη αύξηση στα πιο χαμηλά εισοδήματα. Μέσω στοχευμένων δράσεων της κυβέρνησης έγινε κατορθωτή η μείωση του ποσοστού των συνταξιούχων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας κατά το 1/3, από 29,3 το 2012 σε 19,5 το 2016. Μεταξύ άλλων, παραχωρήθηκε αύξηση στο επίδομα τους διασφαλίζοντας ότι το κατώτατο εισόδημα για ένα συνταξιούχο σήμερα ανέρχεται στα 525 ευρώ και για ένα ζευγάρι στα 1050, και επίσης καθιερώθηκε το χριστουγεννιάτικο δώρο προς τους χαμηλοσυνταξιούχους. Κυρίες και κύριοι, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που έχουν γίνει στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το 2008 και εντεύθεν, καθώς και στο Σύστημα Κοινωνικής Προστασίας, έχουμε ήδη ξεκινήσει τις εργασίες για εξυγχρονισμό του νομικού πλαισίου και ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα συνταξιοδότησης. Το Σεπτέμβριο του 2016, το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας να προβούν σε διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς αναφορικά με σειρά μεταρρυθμιστικών δράσεων στον τομέα των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, και ταυτόχρονα εξουσιοδότησε το Υπουργικό Συμβούλιο να προχωρήσουμε σε ενέργειες για ενίσχυση των δομών της εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών. Στο σημείο αυτό επιθυμώ να τονίσω ότι όποιες τροποποιήσεις γίνουν στον τομέα αυτό θα είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης και κοινωνικού διαλόγου και οι κοινωνικοί εταίροι θα αποτελούν μέρος αυτών των αποφάσεων. Συναφώς αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Λειτουργία και την Εποπτεία των Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Ταμείων δημοσιεύτηκε ήδη στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2017 και τα κράτη-μέλη έχουν περιθώριο 2 ετών για να την μεταφέρουν αυτήν την οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Σύντομα θα αρχίσει η ετοιμασία των σχετικών νομοσχεδίων και εκτιμούμε πως η εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε διάφορα επίπεδα στη λειτουργία και εποπτεία των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών ταμείων.